νούμερο 1 ιντερνετική εκπομπή στο σύμπαν. Εμπρός! Έλα, φίλε. Μένιος, what's up? Έλα, φίλε. I only speak English, it's okay. Σε, πέρασε μέσα, πέρασε μέσα. Τι μούτρα είναι αυτά, ρε γρουσούζι, πρωί-πρωί. Χαιρέτα, ρε. Χαμογέλα, ρε. Χαμογελάει τώρα αυτός. Ναι, προσπαθήξα. You speak English? No. Close YouTube. No English? No English. Why? But I'm βλαχαδερό. Βλαχαραντάν και τα κουκιά μπαγκλάν. No. You speak very good English. Τι στο YouTube, ρε, τα γαρκάνια, τι λέω. Να σου δώσω μία ρε μεροκελώνα να... Πουφ! Να χάσεις σαν τα νάπα. YouTube is closed, my friend. It's only Skype. Τι κάνει αντίλαβο. It's not for me. Wait. Just a moment. Now. No αντίλαβος, right? Okay. I'm like Karagounis. I speak only English. I play in Fulham, England. Μάλιστα. Γελάς, ε? Τι γελάς, ρε, αρκουδιάρι. Γέλα. Βρε, αρκουδιάρι, δώρα. Τι να κάνω, ρε, μανιά. Τι να κλάψω. Από πού είσαι, ρε, γίγαντα. Από Greece. Από Greece είσαι. Pardon, δεν το πιάσε αυτό. Yes. Εγώ είμαι από το Kurdistan. Sir. No, Kurdistan. Όχι, εγώ λέω είμαι από το Kurdistan. Α, Kurdistan, Ελλάδα ήταν πριν μερικά χρόνια. Μάλιστα. Πώς το έπες αυτό. Και μάλιστα το Ιρακινό Κουρδιστάν, εκεί που είναι οι σκληροπυρηνικοί οι Κούρδοι. Α, μπράβο. Μας κορυδέψαν και μας κυνηγήσαν και φύγαμε, Μένιο, έτσι. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, εσύ είσαι ο Σουηδός. No, Sweden. No Sweden. Greece. Greece. Yes. Άντωνια, ρε ψεύτη, απατεώντα, απατεώντα, που θα σε δεχτώ εγώ εδώ, κόρτα λιράτη. Από ποιο μέρος είσαι? Athens, Greece. Δεν κατάλαβα. Αθήνα, Γλυφάδα. Αθήνα, Γλυφάδα. Ντρέπομαι και να το πω, γιατί ακούω, ξέρω εγώ, ξέρεις. Greece, Γλυφάδα μένει. Μάλιστα. Πώς θα περνάς, ρε φίλε? Στην Γλυφαδά. Ναι. Για να σου πω την αλήθεια, Μένιο, εμείς δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Δηλαδή? Ούτε κρίση, ούτε τίποτα. Εντάξει, εδώ υπάρχουν λεφτά. Δεν την Γλυφάδα. Καλό περνάει πουτάνα στην Γλυφάδα με δυο φιλαράκια. Γλυφάδα, δηλαδή καλά περνάτε. Έχεις πάει, έτσι, γιατί ακούω έχεις πάει λίγο πολύ, έχεις γυρίσει, έτσι, δεν είσαι... Μα από Γλυφάδα δεν ξέρω τίποτα. Γλυφάδα, φίλε, είναι, ξέρεις, εγώ έχω πάει American College, έτσι. Ναι. Δεν φτάνουν τα κολέγια, ούτε τα βραβεία, ούτε τα πολλά τα φράγκα έχουν αξία. Για να στροφάρει γρήγορα, αν θες το μυαλουδάκι, καλύτερη δουλειά κάνει ένα αρκουδάκι. Εσύ με τι ασχολείσαι, φίλε? Εγώ ασχολείμαι shipping. Shipping, καράβια. Πού να τα πω καλά. Άσε από τώρα για να πεις καράβια, πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί πριν 20 χρόνια όταν έλεγες καράβια από Ελλάδα, σταματούσαν ο Ισούζα. Τώρα λίγοι μείναμε, Μένιο, και αυτοί ξεσπιμήνανε οι χαζοί. Εσύ δηλαδή έχεις καράβια δικά σου? Ναι, με. Πολλά? Πολλά. Σχετικά όχι πολλά. Τα δεδομένα σήμερα, ναι, αρκετά πολλά. Αρκετά πολλά. Ναι, αμέ. Μόνο λόγια. Μπράβο. Λοιπόν, μόλις έκλεισε τηλέφωνο, πέντε κανένα $1,000 donate εδώ, γιατί έχουν στεγνώσει εντελώς, έτσι. Κοίτα, άνετα, αλλά δεν θα σε άρεσε, νομίζω. Γιατί δεν θα μ' άρεσε. Πέντε ένα πέντε $1,000 donate τότε, για να μ' αρέσει. Όσα θες, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά νομίζω θα σε έκανα κακό, Μένιο. Κακό θα με έκανες? Ναι. Δηλαδή, αν μας ζήταγες ένα χιλιάρικο, τι θα μας έκανες?
Κοίτα, αν έχεις πρόβλημα, αν έχεις κάτι να κάνεις, κάτι να ξέρω εγώ να κάνεις, δεν υπάρχει πρόβλημα, ρε φίλε. Ρίξε από το 1000 τότε. Θα το σκεφτώ. Ρε πούστη, κάνε ντονέτ, με εξαλείς τα αρχίδια, μετάξει κάνε ρε μαλάκα και μη ξανατρένω στο κεφάλι, μαλάκα, με εξτρένω στο κεφάλι, μαλάκα. Δεν την σκεφτείς τώρα εδώ πέρα, με λες 40 παπούρια να μπούμε κουλυμπάνουμε στη θάλασσα. Όχι 40, κάτσε ρε φίλε, ναι. 40, μήκα 40, ναι. Δεν θα ήμουν να κάνει Ελλάδα. Οι αυτοί που έχουν 40 έχουν φύγει εδώ και μια δεκαετία, 15 ετία. 15 παπούρια να έχεις τώρα να πούμε, πέτω τα φινιστρίνια εδώ σε εμάς. Εδώ μιλάμε 2-3 μένιο και τα δύο από τα τρία είναι σάπια, αλλά δεν περάσει όμως. Α, θα μας πεις ποια είναι, να ξέρουμε τουλάχιστον να μην πούμε μέσα. Θα σου πω ένα, ναι. Και ψάξω στο YouTube. Ναι. Αλλά μην μου λες μετά γιατί δεν έχει ελληνική σημαία και παπαριές. Τι με νοιάζει εμένα, πέτα το με το 1000 το donate τώρα να πούμε και βάλει. Θα σου πω ένα, ναι. Νόβο Μέστο. Νόβο Μέστο. Μέστο. Νόβο Μέστο. Μάλιστα. Bulk Carrier. Από εκεί θα καταλάβεις. Τι είναι αυτό? Θα καταλάβεις. Μπες στο YouTube, πάτα YouTube Νόβο Μέστο και θα σε βγάλει. Καλά. Θα πατήσω στο YouTube Νόβο Μέστο και θα με βγάλει. Μόλις τελειώσει η κουμπή, πάτε και εσύ το κουμπί με το 5.000 τώρα. Να γράψει εδώ 5.000 δολάρια donate. Έναν εφοπλιστή έχουμε να πούμε στο chat. Παρακολουθεί την εκπομπή. Κι άλλοι είναι, κι άλλοι είναι, αλλά δεν τώρα, λέμε, ξέρεις. Τώρα εγώ σε ένα βρήκα να πούμε, έλα πάντα το 5.000 ευρώ για να γίνει αργή. Έλα να αλλάξουμε κανένα φόντο εδώ, να πάρουμε κανένα μηχάνημα, να γεμίσουμε το ψυγείο αναψυκτικά. Για σένα μένει ό,τι θες. Να κινείται το χρήμα. 5 μήνες ρε μαλάκα αρχόσουν εδώ πέρα και κλεγόσουν να παλιά αρχίδι να πούμε. Θέλω παράταση και δεν έχω και θέλω παράταση. Πάρε παράταση ρε μαλάκα, που θα φτάσει ρε μαλάκα αυτό το βιολί. Μας έχεις γαμίσει. Πόσο ακόμα ρε μαλάκα, απ' τα αυτιά ρε μαλάκα! Φρύπα παπαπα, φρύπα παπαπα. Και τέλος στον πόλο, προχωράμε για ή το θάνατο ή πίσω τέλος. Νόβο Μέστο λέει από το Φεβρουάριο του 2020 κάθεται. Α, κατάλαβα τι εφοπλιστής είναι αυτός. Έχει 2,5 πλοία να πούμε, τα 4 είναι καθισμένα. Κατάλαβα, πότε θα δούμε τον Νέιτ από αυτόν τώρα. Όταν θα κάνει το έλμα σαν λιμάνι. Κατάλαβα. Συνέχισε εσύ την καλή δουλειά και ό,τι θες εσύ. Μην αγχώνεσαι. Εσύ είπα τι όλα θέλω, πληρώνονται. Τώρα, τι θες λάθη, να πάω στα 10.000. Τα λάθη πληρώνονται και τα καλά πληρώνονται. Ξέρεις κάρμα. Ξέρεις κάρμα. Τι να ξέρω. Έχεις, κάρμα, κάρμα. Κάρμα. Ναι. Οι Ινδοί, ξέρεις, πιστεύουν στο κάρμα. Μια ωραία πεταλούδα. Μια ωραία πεταλούδα. Οι Ινδοί. Οι Ινδοί, ναι. Ό,τι κάνεις είσαι, λάθος. Γι' αυτό είναι έτσι όπως είναι. Επειδή πιστεύουν σε τις μαλακίες. Βρε, καλή είναι αυτή. Τώρα μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο, έτσι. Ναι. Οι Ινδοί πιστεύουν στο κάρμα. Ό,τι κάνεις στη ζωή, αν δεν κάνεις κάτι εγώ καλό. Εγώ πιστεύω στο δολάριο. Μαέστρο. 4.338. Μαέστρο. Τι είναι. Διάλειμμα 5 δραχμές. Τι. 5 λεφτά ήθελα να πω. Γιατί. Αρχίζει η ταλιροθεραπεία. Δεν καταλάβα. Τα ταλιροντούς που λέγαμε. Ναι ρε. Όταν ζεις όμως. Αλλά όταν πιθάνεις, αν δεν έχεις κάνει κάτι καλό. Ναι. Μπορεί να ξαναγεννηθείς σε, ξέρω εγώ, ποντίκι, αλεπού, ξέρω εγώ. Και εσύ που το ξέρεις. Δεν το ξέρω εγώ. Εγώ απλώς ακολουθώ κάρμα, κάρμα. Μα σε ξέρεις τα αρχίδια. Α, το λες επειδή του πιστεύουν οι μαλάκες οι Ινδοί. Α, μπράβο. Όχι οι μαλάκες οι Ινδοί. Οι Ινδοί καλά το πιστεύουν. Οι μαλάκες είναι αυτοί που έχουν λεφτά και πληρώνουν. Μα σε ξέρεις τα αρχίδια. Αυτοί που έχουν λεφτά θα πληρώσουν. Αυτοί που δεν έχουν λεφτά τι δεν θα κάνουν. Αυτοί τίποτα μένει. Αυτοί θα μείνουν, θα κάνουν ό,τι κάνουν και όταν πιθάνουν, ποιο σχέση θα γίνει. Καταλαβαίνεις. Αυτοί που έχουν λεφτά πληρώνουν και σου λέει, ό,τι κάνω τώρα, όπως είναι οι καθολικοί, ξέρεις, πάνε μια φορά την εβδομάδα και στον παπά και μετανοούν ό,τι έχουν κάνει. Και ξέρεις, ο καθολικός λέει, τι έκανες, μένιο, ξέρω εγώ, πήδηξα μια παντρεμένη, ξέρω εγώ, έκανα αυτό, αυτό, αυτό. 40 Αβε Μαρία. Ξέρεις Αβε Μαρία? Όχι. Είναι όπως λέμε εμείς, Πάτερ ημών, μπλα μπλα μπλα. Έτσι είναι το Αβε Μαρία. Σου λέει ο παπάς, τι έκανες, έκλειψα, ξέρω εγώ, ένα αρνί. 40 Αβε Μαρία, μένιο. Του βρήκα αυτόν τον καρικιόλε εδώ. Του βρήκα αυτόν τον καρικιόλε εδώ. Εδώ ένα φιλαράκι λέει ότι όπως σε κόβει, δεν έχεις ούτε ζουσίβιο για να κολυμπήσεις. Μένιο, εγώ έχω βάρκα, όχι ζουσίβιο μόνο. Μέσα αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή.
κι έχω συντροφιά μου κατά σπρόπουλη. Τώρα βάρκα ή πλοία. Και πλοία και βάρκα, γι' αυτό σου λέω. Μην βγάζεις συμπεράσματα. Και τι κουβαλάνε τα πλοία. Πετρέλαιο, τι να κουβαλάνε ρε. Το πετρέλαιο είναι. Συγχωράμε πλοία. Μένιο, γιατί σε κόβω έξυπνο, έτσι. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Παγκόσμια οικονομία, έτσι. Ποιος την κοντρολάρει? Την παγκόσμια οικονομία. Ναι. Θα μου πεις, ξέρω εγώ, οι Αμερικάνοι. Όχι. Ποιοι, οι Άραβες, ξέρω, έχουν το πετρέλαιο. Από ό,τι ξέρω, είναι ένα καρτέλ μεγάλο, το οποίο είναι πετρελαιάδες. Ναι. Θα τα κούλουλο κάνει καλά που είσαι, τι είναι εδώ το πράγμα, το κούλου πράσο να δούμε μέσα πιο έτσι. Ναι, είναι ένα καρτέλ μεγάλο το οποίο ναι. Είναι, ναι. Έχουν κοινά συμφέροντα πετρελαιάδες, τραπεζίτες. Α, μπράβο. Είναι OPEC, είναι η Σαουδική Αραβία, είναι Αμερική, έτσι, είναι 3-4, έχουμε και τη Ρωσία. Οι πραγματικοί που το κοντρολάρουν, ποιοι είναι όμως? Τα χάφλεο, το εξάρκη, το οχτάρι. Δεν τα ξέρω αυτά. Α. Εγώ ξέρω ότι εσύ έχεις το πετρέλαιο, έτσι. Ναι. Βενεζουέλα έχει πετρέλαιο. OPEC λέγεται το καρτέλ αυτό, έτσι. Για να πάρεις εσύ το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, για να το πας στην Ευρώπη, ναι. Ποιος το κοντρολάρει? Ποιος το κοντρολάρει? Ναι. Το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα για να πάει στην Ευρώπη. Ναι. Και τι είναι το πετρέλαιο να το κοντρολάρει? Άκουσα με λίγο. Αυτοί που έχουν τα τάνκες, έτσι. Ναι. Ποιοι έχουν τα τάνκες, ξέρεις? Εσύ. Όχι εγώ, ρε μαλάκα, όχι εγώ. Οι Έλληνες. Γενικά. Εσύ δεν είπες ότι έχεις τάγκερ? Εγώ έχω 2-3. Εδώ μιλάμε τώρα. Κοίτα, για... και εγώ 3 έχω. Εντάξει, αλλά. Πηγαίνω ρε μαλακά. Εντάξει. Και αυτά κοντρολάρισμα θέλουν. Ναι, αλλά εσύ δεν τα έχεις αξιοποιήσει όπως πρέπει όμως αυτά τα τρία. Δεν βρέθηκε κάποιος να τα κοντρολάρει σωστά. Δεν χρειάζεται βοήθεια. Αυτά είναι. Εσύ πρέπει να τα κοντρολάρεις. Αυτά τα τρία να τα έχεις κάνει 3 τάγκες όμως. Κατάλαβες? Συγχωράμε παιδιά. Μπα, εγώ δεν μπορώ να μπω στη θάλασσα. Θέλω να πατάω στεριά σίγουρα πράγματα. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο μένιο? Η Ελλάδα. Είμαστε η χώρα που έχουμε, δεν θυμάμαι τώρα, 20.000 χιλιόμετρα. Πώς το λένε, παραθαλάσσια. Ναι, ναι, ό,τι θες. Το Ελμπασάν από τον Μπόγραδετς. Ελμπασάν, Σιπνία. Πώς το είπες αυτό? Σιπνία. Το Ελμπασάν από τον Μπόγραδετς, πόσα χιλιόμετρα απόσταση έχουν? Το Ελμπασάν το κατάλαβα. Το άλλο ποιο είναι? Από τον Μπόγραδετς. Πού είναι αυτό, Μπόγραδετς, πού είναι αυτό? Μπουλγάρια. Όχι, Καναδά. Ξέρω εγώ. Τώρα τι με ρωτάς εμένα, μιλάμε Ατλαντικό, μιλάμε χιλιάδες χιλιόμετρα. Ναι, λέει μεγάλο λιμάνι, όμως και σταματάνε τα γκαζάδικα, εκεί ξεφορτώνουν τα πετρέλαια. Του Ελμπασάν δεν έχει λιμάρε Μένιο, θα μας λάνεις. Του Ελμπασάν είναι... Γιατί έχει το Μπόγραδετς. Δεν ξέρω, του Ελμπασάν δεν έχει πάντως λιμάνι. Τι γελάς ρε, αρκουδιάρι. Γέλα. Βρε αρκουδιάρι δώρα. Σίγουρα. Μένιο, η Γλυφάδα έχει τάγκερ, λιμάνι. Η Γλυφάδα έχει για καΐκια και για sailing boats. Δεν έχει για μεγάλα καράβια. Όχι. Μάλιστα. Ευκαιρία για να πες. Μάθουμε ορισμένα πράγματα. Κοίτα, και εγώ μαθαίνω και εσύ μαθαίνεις. Ρώτα ό,τι θες. Θα σου πω. Ένα σήμερα έμαθα ότι το Ελμπασάν δεν έχει λιμάνι. Δεν έχει λιμάνι το Ελμπασάν. Το Ελμπασάν είναι στη μέση της Αλβανίας. Και εγώ νόμιζα ότι έχει λιμάνι, ρε Γουστή. Όχι, ρε. Θα λιμάνι κάνουμε ένα λιμάνι να πούμε στη μέση της Αλβανίας. Λεφτά δεν έχουμε. Κοίτα, Μένιο, άμα είχαμε μυαλό εμείς πριν 40-50 χρόνια, ναι. Η Αλβανία θα ήταν, όλη η Αλβανία θα ήταν λιμάνι. Ναι, δεν είχαμε μυαλό. Μυαλό δεν είχαμε, ξέρω εγώ, μας κοροϊδέψανε, μας την πήρανε πίσω. Τέλος πάντων. Ξέρεις πόση ανώμαλη έχει στον βουνό περνάμε. Το Ελμπασάν είναι... δεν έχει λιμάνι. Στην Αλβανία το μόνο λιμάνι είναι Ντουρς. Στα ελληνικά δεν ξέρω. Πώς λέγεται? Διράχιο. Ντουρς. Πώς? Διράχιο. Μπορεί, ναι. Τρένα έχει στο Ελμπασάν.
Τίποτα, ρε. Η Αλβανία δεν έχει τρένα, μαλάκα. Όπως και η Ήπειρος δεν έχει τρένα. Λεωφορεία έχει, το Ελμπασάν. Ού, όσα θες. Και έρχονται όλα Αθήνα, ε. Γαϊδούρια έχει, το Ελμπασάν. Όσα θες, Μένιο. Έχει. Και μην γελάς. Γιατί τα γαϊδούρια κάνανε μεγάλη δουλειά στην Ελλάδα, έτσι. Αλλά τώρα πού να βρεις γαϊδούρι. Όσο είχαμε γαϊδούρα στην Ελλάδα, Μένιο, ήμασταν ωραίοι. Έχεις δει κάτι ταινίες με τον Terence Hill, δηλαδή όταν φτιάχνε, όταν είχε πίσω ξάπνο και τον πήγαινε το άλογο. Σκέφτομαι να φτιάξω και τέτοιο πράγμα, δηλαδή όταν φτιάχνω γκλάβα να ντυθώ και να με πάει σπίτι μετά μόνο το. Εντάξει, το άλογο σε πηγαίνει πάλι πίσω, αλλά δεν έχει θέμα. Με το που τρες, μπρος, μάρς, άιντε, καληνύχτα, πηγαίνει σε ενέδρατο. Δεν έχει θέμα. Όταν παρατήσαμε τα γαϊδούρια, παρατήσαμε τα ζώα, παρατήσαμε τα χωράφια, γίναμε αφεντικά όλοι. Ναι. Από τότε, πες μου εσύ, τι έγινε. Έρχονται Αλβανοί στην Ελλάδα, ναι. Δουλεύουν, ναι. Βγάζουν το χρήμα στην Αλβανία. Ναι. Εκεί να δεις. Τι είναι. Όποιος δουλεύει πρέπει να βγάζει και χρήμα. Αυτό δεν σίγουρα. Είναι σωστό. Εμείς δεν πάμε. Δεν πάμε σερβιτόροι, δεν πάμε οικοδομές, δεν πάμε χωράφια. Είμαστε ένα Αλβανοί όμως. Ε, τώρα κοίτα να δεις, εμείς έχουμε καράβια τώρα, σαν εσένα τώρα, πας εσύ σερβιτόρος. Όχι, επομένως, αλλά στην ανάγκη θα πάω. Επομένως... Εγώ θα πάω και στο χωράφι γιατί γουστάρω. Κατάλαβες. Στο χωράφι γουστάρεις. Ναι, με, γιατί όχι. Δεν κάτι ανομαλίες που έχει ο κόσμος. Όχι ρε Μένιο, σιγά, κάτσε, για σκέφτου το καλά. Το σκέφτομαι. Από Απρίλιο μέχρι, ξέρω εγώ, Σεπτέμβριο, έτσι. Ναι. Και σήμερα για να πας χωράφι, δεν μπαίνεις καν μέσα, έχουμε μηχανές, έχουμε. Τραχτέρ, σωλήνες, ξέρω εγώ. Μόνο λόγια. Μπράβο, παπαπαπα, μπράβο, παπαπαπα. Παλιά τα κουβαλούσαμε στα χέρια, έτσι. Τώρα που τα κουβαλάμε, στα κολομέρια. Τίποτα, δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει, έχουμε σωλήνες αυτά τα μοντέρνα, τα λάστιχα. Θυμάσαι παλιά. Πόσο χρόνο είσαι, Μένιο? Τώρα έχω ξεχάσει για να σου πω την αλήθεια. Πόσο είσαι, ούτε 50 δεν είσαι. Ούτε 50, η αλήθεια είναι αυτή. 42, 43 το πουλί. Ξηρικά σχάσα, μισή. Θυμάσαι πριν 30 χρόνια, πιτσιρικά, ήσουν 12-13, όταν πήγαινε στο χωράφι για αλλαγή, ναι. Δεν κουβαλούσες σουλήνες. Θες και σουλήνες, πατραχουνίζει. Έχω κάνει κι εγώ κάτι τέτοιες μαλακίες στη ζωή μου. Α, μπράβο. Τώρα ποιος κουβαλάει σουλήνες. Τώρα βγάζεις το λάστιχο και καλύβεις όλο το... Πώς έχεις στρέμματα, 10, 20, 30 στρέμματα, ξέρω εγώ, 40, 50, πώς έχεις. Ναι. Τα καλύβεις όλα μια φορά. Κλείνεις τη μια βάνα, ανοίγεις την άλλη. Δηλαδή δεν κουβαλάς σουλήνες, έτσι. Αλλά τώρα με τα μοντέρνα συστήματα δεν μπορεί ένα χωριό, ξέρω εγώ, να έχει 100 αγρότες και να έχουν 10 στρέμματα. Θα έχουν 10 αγρότες με 100 στρέμματα. Κατάλαβες? Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι είναι και στα πλοία όμως. Δεν μπορούν τώρα με 3 σκυλοπτύχτες ο άλλος να το παίζει εφοπλιστής και ο άλλος να έχει 450 πλοία. Δεν έχει κανένα 450 πλοία. Το πρόβλημα, Μένιο, είναι ότι... Μέχρι το 90, τι να σου πω τώρα, 93-94. Προχθές διάβαζα εγώ, ο άνθρωπος που έχει τα περισσότερα βαπόρια στον κόσμο. Ναι. Είναι από το Βροντάδο της Χίου. Σίγουρα. Έχει 480. Αλλά, σίγουρα. Αλλά Μένιο, ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Πριν 20 χρόνια, ναι, τα είχε ελληνική σημαία. Είχαμε το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο μέχρι πριν 20 χρόνια. Το πολύ. Με ελληνικές σημαίες. Ναι. Τώρα... Δεν υπάρχει πλοίο με ελληνική σημαία. Είναι όλα Παναμά, Λιμπέρια. Ελά μου για εκεί οι εφοπλιστές, τι να κάνω. Και να σου πω κάτι για τη Λιμπέρια. Εσύ τα δικά σου τα πλοία με τη σημαία τα έχεις. Λιμπέρια. Και να σου πω κάτι για τη Λιμπέρια, γιατί είχα μια συζήτηση πριν, μια εβδομάδα, δύο-τρεις, δεν θυμάμαι. Ναι. Η Λιμπέρια ιδρύθηκε πριν το 1920. Το ξέρω. Σε βλέπω. Πρέπει να έχει πιάσει, ρε φίλε. Θα σε κυνηγήσω να το σπίτι, αδερφέ. Θα υπάρξει σοβαρό θέμα. Δεν είναι αυτό. Άμα δεν βγει αληθινό, θα ξαναφάσει. Θα σε κρεμάσω με κουδούνια. Θα φέρω κάτι κουδούνια κάτω. Θα μαζευτεί όλη η συμμορία του τσάτ εδώ. Ναι, πήρανε μαύρου από την Αμερική, ναι, και του είπανε: εντάξει, σα φέραμε εδώ, ξέρω εγώ, ήσασταν Σλάβοι, μπλα μπλα μπλα. Δεν σα αρέσει εδώ. Mm. Ποιο θέλει να πάει πίσω Αφρική. Ήσαν, ξέρω εγώ, 20-30 μαύροι, λένε θέλουμε να πάμε πίσω Αμερική. Ποιον έχει πρόεδρο η Λιμπερία? Δεν ξέρω, κάποιον, αυτοί μιλάνε γαλλικά. Ο καλός μου! Αυτοί μιλάνε γαλλικά, ποιον έχει πρόεδρο η Λιμπερία?
Θα σε γελάσω, δεν ξέρω. Τον τεράστιο Ζόρζ Γουεά. Α, τον ποδοσφαιριστή. Σίγουρα, ναι. Άμπρο. Η Λιβερία είναι αμερικάνικο σχεδιάγραμμα. Αυτοί μιλάνε γαλλικά. Η Λιβερία είναι αμερικάνικο σχεδιάγραμμα. Αυτοί μιλάνε γαλλικά. Πήρανε μαύρους από την Αμερική, τους πήγανε Αφρική. Πήραν μαύρους από την Αμερική και τους πήγαν στην Αφρική. Ναι, από την Αμερική. Και τους πήραν άσπρους και τους πήγαν στην Κίνα, τους κάναν κίτρινους. Όχι ρε, άκουσε τι λέμε. Πήρανε μαύρους από την Αφρική και τους πήγανε στην Αφρική, έτσι. Τους κάνανε σκλάβους, δουλεύανε. Το 1920, όταν απελευθερωθήκαν όλοι οι μαύροι στην Αμερική. Πότε απελευθερωθήκαν οι μαύροι? Δεν ξέρω τώρα. Όχι, το 1800. Αλλά θέλω να σου πω, πότε αρχίσανε και είχαν δικαιώματα. Και αυτό ήταν το 1950-60. Αλλά μερικές δεκαετίες πριν ιδρύσανε τη Λιμπύρια. Μα σε εξαλείστα, Σίγουρο. Και την Αλβανία κάπως έτσι την ίδρυσαν. Η Αλβανία δεν υπήρχε πριν το 1600. Κάπως έτσι, να πούμε, ξυπνήσανε ένα πρωί μεγάλη, λέει, άντε να κάνουμε και εδώ μια χώρα, να πούμε, φτιάξανε την Αλβανία. Την Αλβανία την ιδρύσανε κλασικά οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, αυτοί. Και εμείς που δεν τολμήσαμε να πούμε κάτι, ξέρω εγώ, και είπαμε ναι. Τη μισή την πήραμε πίσω, την ξαναδώσαμε, την ξαναπήραμε πίσω. Στη δουλειά να βρισκόμαστε. Ναι, και δεν πειράζει. Μας νοιάζει τώρα τα πλοία να κουβαλάμε πετρέλαιο. Και τι μας νοιάζει εμάς τώρα, τι πήραμε και τι δώσαμε. Τα πλοία, Μένιο, όταν σταματήσουν τα πλοία, θα σταματήσει και η Ελλάδα. Τι να κάνουμε. Ας χαμηλώσει η Ελλάδα τη φορολογία να βάλουν τη δική σημαία. Α, μπράβο. Λοιπόν, τώρα να πάρω ένα τηλέφωνο τον υπουργό, τι θες να κάνω. Όχι, ρε Μένιο, δεν θα κάνεις τίποτα εσύ. Όχι, μα δεν θα πάρω ένα τηλέφωνο, τώρα να το λύσουμε το θέμα. Ναι, υπουργός ναυτιλίας ποιος είναι τώρα, για πες μου. Ο Κατσιφάρας. Έλα, αρχηγέ, τι γίνεται. Ακόμα, αυτός είναι 160 χρονών. Ακόμα αυτός, δεν έχει φύγει ποτέ. Εγώ ένα θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι πολλούς, αλλά δεν παραγαμιούνται όλοι μαζί. Εσύ με τι ασχολείσαι? Με κάτι, τι πάθεις σαν εσένα βραδιάτικα. Άσε το βραδινό, είναι άλλο. Τώρα μιλάμε για... Αυτό είναι το χόμπι σου, έτσι. Ένα. Μιλάμε τώρα επιγγελματικά, γιατί ήσουν Αγγλία, έτσι. Τη μέρα έχω κι εγώ 5-6 καράβια, να πούμε, και κουβαλάμε πετρέλαιο. Μακάρι, μακάρι. Τι γελάς, αρκουδιάρι. Αγγέλα, γέλα. Βρε αρκουδιάρι δώρα. Και αυτά που λέτε, μάγκες, υπομονή. Έγινε, ρε φίλε. Έγινε, Μένιο. Καλή συνέχεια. Good night. Κάνε μια βόλτα εκεί τα πλοία να δεις αν κουλυμπάνε, να πούμε. Τα πλοία κουλυμπάνε, Μένιο, και κουβαλάνε πράγμα. Πεθαίνουν στα λιμάνια και μάτια τα κρύβουν στα μουράγια. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια και μάτια τα κρύζουν στα μουράγια. Τα πλοία, ξέρεις, Μένιο, κάθε ώρα που σταματάνε, ναι, είναι μείον. Ενώ κάθε ώρα που ξεκινάνε, συν. Άρα μην τα σταματάς καμιά φορά. Αν μπορείς. Δεν ξέρω εγώ από τέτοιες δουλειές. Εγώ ξέρω, σου λέω εγώ. Άμα τύχεις και μπεις σε λιμάνι και δεν ξεμπερδέψεις γρήγορα, έχεις χάσει 5 δρομολόγια. Έγινε, ρε φίλε, θα το δούμε το θέμα, να πούμε κάτι. Να το δουλέψουμε, ναι, το ζήτημα, να μην αργούν τα πλοία στα λιμάνια. Μη μασάς. Πώς λέει το τραγούδι, για θύμισέ μου. Μη μασάς. Τα πλοία στα λιμάνια. Τα πλοία στα λιμάνια, λέει. Θυμάσαι το τραγούδι. Κάτι θυμάμαι. Άμα μπορείς, πες το. Τώρα βαριέμαι να γάμισε το. Γάμισε το. Πού είναι ο Τρικαλινός? Βρε αρκουδιάρι δώρα. Από ό,τι ξέρω, στα Τρίκαλα. Κάτι πρέπει να το προωθήσεις, κάνω, δεν κάνεις αυτό. Έχει ταλέντο, έτσι. Μεγάλο ταλέντο. Μεγάλο. Τον ακούω και σένα. Θα τον προωθήσω κάποια στιγμή και αυτόν. Τα μισάν είναι αλήθεια. Φτάνει. Είσαι και μαλάκας, ρε. Είσαι και ανώμαλος και τρελός, ρε μαλάκα. Έτσι. Θα τον κάνουμε δήμαρχο Τρικάλων και αυτόν. Ό,τι θες, Μένιο. Αλλά τον Νικήτα να προσέχεις. Θα τον προσέχω. Νικήτα, θα σε προσέχω, έτσι. Ναι. Ό,τι πίσουνε. Έγινε, φίλε. Άντε, καλό βράδυ. Άντε, ρε. Τσάου. Καλησπέρα σας, λέει. Καλησπέρα σας. Τι λέει. Αν είναι αυτός ο εφοπλιστής, λέει, εμείς εδώ όλοι είμαστε σχολιαστές του Sky Sports. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, το γράφω στο Viber. Τι κάνετε?
Να το πω τώρα το τι κάνουμε ή δεν πρέπει. Νικήτα, τι κάνουμε. Ρωτάει ο άνθρωπος άμα είμαστε καλά στην υγεία. Ναι. Αυτό ρωτάει. Να τον απαντήσουν δηλαδή. Καλά είμαστε φίλε. Μια χαρά. Μεγαλοϊφοπλιστής Ανδρέας Τεπενδρής. Ανδρέας Τεπενδρής. Με συγχωρείτε κύριε Τεπενδρή, μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο. Τώρα αγαπητέ μου δεν βλέπετε ότι βρίσκομαι στον 7ο ουρανό. Darling! Μα πρόκειται για την υπόθεση της εταιρείας με το Ρότσιλ. Δεν πιστεύω να τη συζητήσετε πουθενά. Πώς τη συζήτησα με τον εαυτό μου και νομίζω πως με ενδιαφέρει κάπως. Μη μου το λέτε. Θα μπορούσα να συμπράξω κι εγώ σε αυτή την εταιρεία. Μα αγαπητέ μου, ψιλικατζίδικο θα ανοίξουμε. Μα έχω λεφτά κύριε Τεπενδρή. Αλλά πόσα μπορείτε να βάλετε στη δουλειά. 800.000 δολάρια. Λουκούμια θα αγοράσετε. Ήταν το έργο, ελληνικό έργο ήταν. Ο Τεπενδρής Κωνσταντάρας. Ναι. Που είχε βοηθό του Προύσελη. Ναι. Τον κύριο Μπατακούνα. Και εντωμεταξύ λέει, πήρε το μικρόφωνο ο Κωνσταντάρας και λέει τώρα στα ναυπηγεία της Ιαπωνίας, λέει, ναυπηγείτε το μεγάλο μου πλοίο. 175.000 τόνοι. Και κάνει ο Κωνσταντάρας έτσι, τρόμαξε και ο ίδιος. Με τη μαλακία που είπε. Εδώ έχει λιμάνι Κοζάνη, λέει. Α, μάλιστα. Μένει ούτε Μπατανόβουτσα λέει δεν έχει αυτός. Α, κατάλαβα. Κύριε Τεπενδρή, είναι ένα σκύος έξω. Δεν κατάλαβα. Κάτι μου έλεγε. Είναι λέει από την Αλβανία. Έχουμε δώσει γραμμάτια και σε Αλβανούς. Δεν σου είπε όνομα. Ναι, Πίρσον. Πίρσον από την Αλβανία. Δηλαδή Αλβανοαμερικανός. Δεν ξέρω. Αυτός που ρωτάει το Βάιμπερ να πάρει, πάρε. Πάρε, ρε. Πάρε. Έλα, ρε φίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Όνομα Κώστας. Καλλιτεχνικός AIDS. Α. Συγχαρητήρια για όλα όσα έχετε κάνει. Ναι. Ωραία εκπομπή. Ναι. Επιχειρώτητα καφενείου είπατε. Κάτι τέτοιο. Πολύ ωραίο. Μπιλιάρδα, καραμπόλες, λιπεράκια, πάκμα. Ναι. Εσείς που μένετε. Τώρα να σου πω την αλήθεια φίλε, δεν θυμάμαι. Α, μάλιστα. Δεν πειράζει. Στην τουαλέτα είσαι. Πού είμαι. Στην τουαλέτα είσαι ενώ. Όχι. Σ' άκουσα πολύ, σαν να είναι έτοιμη κουράδα να βγει από πίσω. Ωχ, ρε μάνα μου. Εσύ καρακολοδάχτυλο τρως. Τι ζόρι είναι αυτό που τραβάς. Στραμπών του πίχνεις, τα κολοφάρδολα, δεν ξέρω τι γίνει. Όχι, απλά έχω λίγο άγχος που βγήκα στον αέρα και έτσι. Έχεις άγχος. Δεν είμαι συνηθισμένος να βγαίνω στον αέρα γι' αυτό. Το κοινό είναι πιστό. Τώρα θες να πεις κάτι. Τι να πω, ποδόσφαιρο, για ποδόσφαιρο. Πες για ποδόσφαιρο, ναι. Ο Ολυμπιακός Άρης πώς πήγε. Πώς πήγε το Ολυμπιακός Άρης. Πόσο βγήκε. Πόσο βγήκε, όσο μπήκε. Το είδατε. Κάτι είδα. Εγώ δεν το είδα γι' αυτό και ούτε έμαθα τα νόα. 3-1. 3-1. Ναι. Πού το βρήκα αυτόν τον Καρυγκόλη εδώ. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Για το 3-1. Ναι. 3-4. Σωστό. Είπα εγώ ότι είναι λάθος. Η διαιτησία. Μια χαρά ήταν. Παρακολουθείς ένα άθλημα, κάνεις κάτι. Ναι, τα πάντα. Τι παρακολουθείς. Μπασκετάκι, ποδοσφαιράκι. Τι ομάδα είσαι. Ομάδα Άρης, Άρης. Άρης είσαι. Άρης, ναι. Όχι, ρε. Ωρα, πού είσαι, είσαι. Άρης Θεσσαλονίκης. Εσείς τι ομάδα είστε. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, δεν πειράζει. Όλοι κάνουμε μαλακίες, ε. Αλλά αριανάρα μόνο. Άρης Θεσσαλονίκης. Άρης Θεσσαλονίκης, έτσι. Μάλιστα, πας στο γήπεδο. Γήπεδο, πηγαίνω γήπεδο. Ποιον έχει αρχηγό ο Άρης. Τώρα με τον κορονοϊό δεν πηγαίνω. Ποιον έχει αρχηγό ο Άρης. Τον αρχηγό. Τον αρχηγό έχει αρχηγό. Χαλιάτε, ναι. Τον ξέρετε το Χαλιάτε. Μας έχει ζαλίσει τα αρχηγό. Ποιον να ξέρω. Το Χαλιάτε. Το Χαλιάτε. Ναι. Όχι, τον Μπρους Λι ξέρω. Τον Μπρους Λι. Ναι. Εγώ ξέρω το Χαλιάτε μόνο. Όσοι ξέρουν το Χαλιάτε να γράψουν συνένα στα σχολεία. Ρε φίλε, θες να πεις τίποτα τώρα. Τέλος πάντων, πίσω στο θέμα μας για το καφενείο τώρα γιατί... Ναι, θες να πεις τίποτα τώρα. Τίποτα. NBA το έχετε. NBA δεν το έχουμε, όχι, το χάσαμε. Ενώ βλέπετε NBA. Όχι ρε φίλε, δεν βλέπουμε NBA. Το Γιαννάκη δεν το ξέρετε. Με κάτι μαράκι σαν και σένα μιλάμε. Α, θα το κόψουμε γι' αυτό σιγά σιγά. Δεν πειράζει. Εσείς χάνετε. Σου φαγουρίζει ο ποπός βλέπω σήμερα. Τον Αντετοκούμπο το ξέρετε. Λέω σου φαγουρίζει ο ποπός σήμερα. Όχι, έβαλα τάλκ. Έβαλες τάλκ. Ναι. Από λεδροκτονίες ξέρουμε.
Έχουμε εδώ τον καθήτη είναι αρμόδιο. Τον Αντοκούμπο. Αν ενδιαφέρεσαι. Εγώ τον έχω γνωρίσει του Στουρκάτου τον Αντοκούμπο. Ναι. Ναι, ναι. Εσύ. Και εγώ τι να κάνω τώρα. Ένα μου πείτε, μπράβο. Λοιπόν. Ρε φίλε, πόσο χρονών είσαι. 21. Είναι δυνατόν 21 χρονών να είσαι τόσο μαλάκα. Τι έκανα. Όχι, εγώ σε λέω μαλάκα για να μην κάνει. Α, οκ. Εγώ δεν σα έβρισα όμω. Εγώ σε έβρισα. Γαμιέσαι ρε μαλάκα, κατάλαβες! Γαμιέσαι ρε μαλάκα! Ωραία. Σ' άρεσε. Εγώ δεν βρίζω, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Εγώ είμαι ξενός ορθόδοξος και εγώ θα πάω στον παράδεισο. Εσύ θα πάτε στην κόλλα σου που βρίζω. Είναι δυνατόν, αλλά ρωτιέμαι, 21 χρόνο δεν σου φάει το καμάρι της Ελλάδος εδώ. Τέλος πάντων. Φάνα μαλάκα τώρα, 21 χρόνο. Ζήτα συγγνώμη ρε μαλάκα, συγγνώμη ρε μαλάκα, συγγνώμη ρε μαλάκα, ζήτα συγγνώμη. Τι τρέμεις ρε μαλάκα, τι τρέμεις ρε μαλάκα, θα σας αγαμίσω ρε μαλάκα. Ζήτα συγγνώμη, 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 συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη ρε μαλάκα. Συγγνώμη για... Πάτω στη μάπα τώρα, 21 χρόνια. Συγγνώμη μας σας πρόσβαλα... Α, το δεις τώρα αυτόν έξω να κυκλοφορεί στον κόσμο 21 χρονών, άκου τώρα συζήτηση εδώ. Συγγνώμη σας είπα, δεν θα το ξανακάνω, συγγνώμη. Λέγε ρε. Ξυπνά ρε κάρι, όλοι μας έχει σπάσει τα αρχίδια μαλάκα. Σαν ερχόμαστε και σου μιλάμε μαλάκα. Ας το διάλο, εμείς κοιμόμαστε ρε μαλάκα, εμείς κοιμόμαστε. Εμείς δεν έχουμε παιδιά να μεγαλώσουμε παλιό μαλάκα. Χαγιάτε και τα παπάρια μου τα χνιστάνα. Όχι, απλά σας ρώτησα αυτό, τέλος πάντων, αλλού το θέμα μας. Με τι κάνετε την εκπομπή, με ποιο πρόγραμμα. Είσαι και μαλάκας ρε. Είσαι και ανώμαλος και τρελός ρε μαλάκα. Μ' ακούτε. Φίλε, κλείσε να μην σε αρχίσω στα καντήλια τώρα. Τι να κάνω. Κλείσε όλο να μην σε αρχίσω στα καντήλια. Και μετά σε χωράει η κόλαση και ο παράδεισος μαζί. Τι κακό είναι. Ρε θες να πεις κάτι. Ναι, σας ρώτησα, ξέρετε τον Αντοκούμπο και αρχίζατε να με βρίζετε. Τι να κάνω. Εσύ το ξέρεις τον Αντοκούμπο. Εγώ το ξέρω, ναι. Στα αρχίδια μας και άμα το ξέρεις. Έτσι, δυνατό. Δυνατό, ε. Ναι. Πού να δεις και πιο πάνω από τα αρχίδια. Έτσι. Το τζουγκαλά του ξέρετε. Μήπως προσπαθείτε να τον αντιγράψετε. Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Ρε! Είστε τρελοί ρε! Έλα κλείσε φίλε. Κλείσε μαζάλισε τα παπάρια σου. Καλό, τα παπάρια. Καλό βράδυ και... Άντε γεια. Ωρα που είσαι. Είσαι και μαλάκας ρε. Είσαι και ανώμαλος και τρελός ρε μαλάκα. Άντε και πάνε γαμίσου. Στέκρα! Το Πάσκλα!